Τρεις χώρες μαζί συνεργάστηκαν, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα, η Εθνική Πινακοθήκη της Σόφιας, η Εθνική Πινακοθήκη του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη για να οργανώσουν αυτήν την πολυπρόσωπη και πολυφωνική έκθεση στην οποία συμμετέχουν 55 καλλιτέχνες με 120 αντιπροσωπευτικά τους έργα για να αποκαλύψουν τα πρόσωπα του μοντερνισμού και να καταγράψουν την χρονική περίοδο ανάμεσα στο 1910 και στο 1940. Πώς εξελίχθηκε, πώς αναπτύχθηκε ο μοντερνισμός στις τρεις αυτές βαλκανικές χώρες. Η έκθεση έχει χωριστεί σε τρεις ενότητες. Η μία, η οποία είναι επικεντρωμένη στην ανθρωποκεντρική ζωγραφική, δηλαδή στο πώς αντιμετώπισαν οι καλλιτέχνες από τις τρεις χώρες τη μεγάλη παράδοση της απόδοσης της ανθρώπινης μορφής και πώς εκείνοι μέσα από το καινούριο λεξιλόγιο το οποίο οικειοποιήθηκαν, αφού μοντέρνο σημαίνει κάθε τι καινοτομικό, αφού μοντέρνο σημαίνει κάθε τι το οποίο έρχεται σε μία σύγκρουση με την παράδοση για να δημιουργήσει κάτι νέο. Η άλλη ενότητα είναι επικεντρωμένη στα τοπία και στις νεκρές φύσεις και τους εσωτερικούς χώρους. Η τρίτη ενότητα ερευνά τη σχέση της μοντέρνας τέχνης με την αρχαία ελληνική τέχνη. Είναι γνωστό ότι μεγάλοι εκφραστές της μοντέρνας τέχνης, ο Πικάσο και ο Μπραγκούζη, έχουν μιλήσει επανειλημμένα για την λιτότητα, την καθαρότητα, την απλότητα που υπάρχει στην αρχαία ελληνική τέχνη. Κυρίως από τα κυκλαδικά ειδόλια, από την κυκλαδική τέχνη και πως αυτές οι αρχές και οι αξίες οι οποίες πηγάζουν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αποτέλεσαν τη βάση, το έναυσμα για την έκφραση ενός άλλου μορφοπλαστικού ιδιώματος, δηλαδή την έκφραση της μοντέρνας τέχνης. Έτσι, η τρίτη ενότητα ανοιχνεύει αυτή τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη μοντέρνα τέχνη. Επίσης, την τρίτη ενότητα διερευνά τη σχέση της ορθόδοξης παράδοσης που υπήρχε και στις τρεις μας χώρες και με τη μοντέρνα έκφραση. Από τον Σπύρο του Παπαλουκά, το πώς εκείνος αποδίδει το Άγιον Όρος έως τους άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι, όπως και πολύ σωστά επισημαίνει συνάδελφός μου Μαριάννα Βίντα, επιχειρούν να εκμοντερνήσουν την βυζαντινή παράδοση. Δηλαδή, επιχειρούν οι καλλιτέχνες να δώσουν μια άλλη εικόνα μέσα από την ορθόδοξη εικονογραφία. Η έκθεση αυτή έχει μέσα από το μεγάλο τους πλούτο αποκαλύπτει αυτή τη νέα εικόνα, δηλαδή τη μοντέρνα τέχνη.